Πάμε να συνδεθούμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας με την Βιέννη, με τον Μητροπολίτη Αυστρίας, Αρσένιο. Καλησπέρα σας από την Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και σε όλη την Κρήτη. Κοντά μας και ο κύριος Νίκος Αντωνακάκης, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος επίσης ζει και δραστηριοποιείται εκεί. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστούμε θερμά που μας αφιερώνετε από το χρόνο σας σε μια τόσο δύσκολη ημέρα, μια καθημερινότητα στη Βιέννη η οποία έχει αλλάξει άρδιν, διότι μέχρι πρότινος μιλούσαμε για μια ανοιχτή, μια κοσμοπολίτικη πόλη, στην οποία συνυπήρχαν και εξακολουθούν και συνυπάρχουν πολύ διαφορετικοί πολιτισμοί. Θέλω να ξεκινήσω με εσάς, σεβασμιότατα, να μας δώσετε έτσι μια εικόνα, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται τώρα. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί, βέβαια, ξέρουμε ότι είναι και η πρώτη μέρα που έχει τεθεί και σε καθεστώς lockdown η Βιέννη. Έχετε δίκιο. Το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας ήταν διαφορετικό. Έχουμε συνηθίσει στη Βιέννη να λειτουργούν όλα ήσυχα, αρμονικά. Είναι μια πόλη με ποιότητα ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια βγαίνει πρώτη πόλη στην ποιότητα ζωής στην Ευρώπη και στην υψηλότερη θέση παγκοσμίως ίσως. Και έτσι σήμερα το ξύπνημά μας ήταν λίγο διαφορετικό. Επικρατούσε φόβος, η κυβέρνηση, η αστυνομία είχε δώσει έτσι εντολές να παραμείνει ο κόσμος στο σπίτι, συστάσεις να παραμείνει ο κόσμος στο σπίτι του. Όσοι χρειάστηκε να βγουν έξω για να πάνε στους χώρους εργασίας τους ήταν φοβισμένοι. Υπήρχε καχυποψία, υπήρχε ανησυχία. Ήταν μια διαφορετική ημέρα που, όπως είπατε κι εσείς, δεν την έχουμε συνηθίσει στη Βιέννη. Είναι κοσμοπολίτικη η Βιέννη. Σεβασμιότατε. Το σπίτι σας, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται μόλις 200 μέτρα από το σημείο της επίθεσης. Είναι αλήθεια ότι τα γεγονότα συνέβησαν, έλαβαν χώρα πολύ κοντά στις ελληνικές εκκλησίες. Έχουμε δύο ιστορικούς ναούς στο κέντρο της Βιέννης, δίπλα στη συναγωγή, και έτσι τα γεγονότα έλαβαν χώρα πάρα πολύ κοντά στην Μητρόπολη. Εσείς πού βρισκόσασταν την επίμαχη στιγμή? Εγώ βρισκόμουν στο σπίτι μου κοντά, πολύ κοντά στα γεγονότα. Δηλαδή ακούσατε, είδατε κάτι? Αυτό που ακούσαμε ήταν οι σιρήνες των περιπολικών. Δεν αντιληφθήκατε όμως εξ αρχής? Δεν είχα οπτική επαφή και δεν άκουσα τι συμβαίνει. Πληροφορήθηκαμε όμως πολύ γρήγορα από τους ανθρώπους που είχαν ανησυχία και προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να δουν τι συμβαίνει. Μάλιστα. Κύριε Αντωνακάκη, εσείς στην επίμαχη στιγμή του αιματοκυλίσματος, πού βρισκόσασταν, δηλαδή η είδηση, τα γεγονότα, πού σας βρήκαν? Βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή στο σπίτι μου. Απέφυγα την έξοδο εκείνη την ημέρα. Το οποίο το σπίτι μου βρίσκεται πάρα πολύ κοντά και ο χώρος ο οποίος δουλεύω στο Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ κοντά στη Σβέντενπλατς όπου έγιναν οι αιματηρές επιθέσεις εχθές. Με βρήκε στο σπίτι μου. Είχα γυρίσει από τη δουλειά κουρασμένος και απέφυγα να βγω εκείνο το βράδυ. Άρα το πρώτο πράγμα που ακούσατε κι εσείς ήταν αντιστοίχως οι σιρήνες, κάτι άλλο? Ήτανε σιρήνες και οι πυροβολισμοί ακούστηκαν. Ήτανε πάρα πολύ κοντά στη κατοικία μου. Και νόμιζα ότι ήταν βεγγαλικά, ότι γινόταν κάποιο γεγονός το οποίο πρωτόγνωρες καταστάσεις ζήσαμε χθες στη Βιέννη, σε μια πόλη που θεωρείται πάρα πολύ ασφαλής. Και σε μια ημέρα που είχε μια ιδιαιτερότητα, με την έννοια ότι ήταν το τελευταίο βράδυ πριν το lockdown, επομένως ήταν ζωηρή και η κίνηση. Ακριβώς, ήταν η τελευταία μέρα που ο κόσμος μπορούσε να διασκεδάσει. Ήταν μια ζωηρή ημέρα, είχε πάρα πολύ κόσμο στους δρόμους και στις καφετέρειες οι οποίες ήταν ανοιχτές. Για σήμερα εφαρμόστηκε το lockdown επίσημα. Και έχουν θέσει σε εφαρμογή όσο και εντολή να μην βγαίνει ο κόσμος. Ούτως ή άλλως έχουν απαγορέψει την έξοδο από τις 8 η ώρα μέχρι τα ξημερώματα. Οπότε άλλος ένας λόγος
για να μείνει ο κόσμος στο σπίτι του και να αποφεύγει τις συγκεντρώσεις. Σεβασμιότατε, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη του αιματοκυλίσματος. Φοβάστε? Κοιτάξτε, έχω την εμπειρία ότι η Βιέννη είναι μια ασφαλής πόλη. Την έζησα τα τελευταία 9 χρόνια ως μια πολύ ασφαλής πόλη. Μπορεί κάποιος να περπατήσει άνετα το βράδυ. Έχει το αίσθημα της ασφάλειας. Επίσης, η αστυνομία και ο στρατός εμπνέουν στην Αυστρία αυτό το αίσθημα της ασφάλειας. Είναι ανθρώπινο. Νομίζω αυτές τις μέρες μίλησα σήμερα με πολλούς ανθρώπους, Έλληνες, Ορθοδόξους, Αυστριακούς. Μόλις γύρισα από μία προσευχή που έγινε στον καθεδρικό ναό με σύσσωμη την πολιτική ηγεσία, τον πρόεδρο, τον καγκελάριο, το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο φόβος υπάρχει. Είναι ανθρώπινο. Είναι αυτονόητο. Αλλά δεν θέλουμε να αφήσουμε τον φόβο να κυριεύσει τις καρδιές μας. Πιστεύουμε σε αυτήν την χώρα, πιστεύουμε στην Ευρώπη, πιστεύουμε στο ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε ελεύθεροι, υπερασπιζόμενοι αυτή την ελευθερία, και νομίζω ότι το διακύβευμα είναι να μην αφήσουμε το φόβο να κυριεύσει τις καρδιές μας. Μάλιστα. Κύριε Αντωνακάκη, μιλάμε για έναν δράστη γνωστός στις αρχές, μιλάμε για έναν Ισλαμιστή τρομοκράτη. Βέβαια, μέχρι και χθες οι αρχές δεν τον θεωρούσαν τόσο επικίνδυνο. Σταύρο, δεν ξέρω αν το θέτω σωστά. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ιστορικών, ξεγέλασε τις αρχές. Ξεγέλασε τις αρχές. Ότι είχε συμμορφωθεί και ότι είχε εγκαταλείψει την ιδεολογία του Ισλαμικού κράτους. Τα μέσα τι μεταδίδουν? Μεταδίδουν ότι είχε, όπως το λέτε κι εσείς, είχε βεβαρημένο ποινικό μητρό. Είχαν απαγορεύσει την έξοδό του προς τον Ισλάμ, προς τη Συρία κάποια χρόνια νωρίτερα. Δεν είχε αναρτήσει, μόνο τελευταία πριν γίνει η πράξη ανάρτηση στο Facebook του μια φωτογραφία με το όπλο πριν προβεί σε αυτή την αιματηρή επίθεση, τρομοκρατική επίθεση. Δεν τον είχαν στη λίστα σαν νούμερο ένα τρομοκράτη. Ήταν λειτουργούσε εκτός. Δεν είχε θέση πάρα πολύ. Δεν ήταν έτοιμοι. Δεν νομίζαν ότι θα προκαλέσει κάποια αιματηρή ενέργεια. Δεν ξέρω αν έγιναν κάποιες καινούργιες, είχαμε κάποιες καινούργιες εξελίξεις. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω φύγει από τη Βιέννη και έχω έρθει στο Λίντς, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας, για ευνόητους λόγους. Και σήμερα, πράγματι το μεσημέρι, κοντά και στην άλλη κατοικία μου στο Λίντς, έγινε μια σύλληψη. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς, συσχετίζεται με τη τρομοκρατική επίθεση που έγινε χθες. Έγινε άλλη μια σύλληψη, ένας ύποπτος ακόμα αναζητείται, όπως γνωρίζετε και εσείς. Πάντως δεν περιμένανε να προβεί σε κάποια τέτοια ενέργεια ο συγκεκριμένος δράστης. Σεβασμιότατε, θεωρείτε ότι στην παρούσα φάση μιλάμε για έναν πολιτισμικό, ίσως και θρησκευτικό πόλεμο, και σας ρωτώ διότι φέρετε το ιερατικό σχήμα, κυκλοφορείτε με τα ράσα? Κοιτάξτε, πραγματικά εγώ έχω ζήσει και στη Γαλλία, έχω ζήσει και στη Γερμανία και τα τελευταία 9 χρόνια στην Αυστρία. Δεν αντιμετώπισα ποτέ, μα ποτέ, πρόβλημα κυκλοφορώντας ως κληρικός. Και στην Αυστρία και στην Ουγγαρία. Οι άνθρωποι σέβονται το σχήμα. Μάλιστα εδώ στη Βιέννη πια, επειδή η Βιέννη είναι μία μικρή πρωτεύουσα και το κέντρο της είναι ο ένας με τον άλλο γνωστοί, φίλοι. Όπου πάω πλέον στο κέντρο, όλοι γνωρίζουν, ίσως υπερβολή είναι το όλοι, αλλά οι άνθρωποι γνωρίζουν ποιος είμαι και με χαιρετούν με σεβασμό, είτε στο ταξί, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν αντιμετώπισα ποτέ πρόβλημα, το οποίο μπορώ να πω ότι δεν το είχα νιώσει στη Γαλλία, σε μερικές πόλεις, που πήγα πολλές φορές ως πρωτοσύγκυλος και επισκέφθηκαν όλες τις πόλεις. Εδώ δεν αντιμετώπισα πρόβλημα.
είναι σίγουρο ότι υπάρχει μία ανησυχία και τέτοιου είδους επιθέσεις θα δημιουργήσουν στους ανθρώπους μία καχυποψία. Και δεν είναι καλό. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να φυλάξουμε τις αξίες μας και τον πολιτισμό μας. Και άνθρωποι που θα επισκεφθούν την Ευρώπη, που θα επισκεφθούν και θα ζήσουν στις χώρες της Ευρώπης, που έχουν μία χριστιανική έτσι, ρίζα, έχουν χριστιανικές ρίζες και αρχές, θα πρέπει να μάθουν να ζουν και να σέβονται. Σεβασμιότατο, το κριτικό και το ελληνικό στοιχείο, πώς αντέδρασε στην επίθεση, είχατε επικοινωνία άμεση μαζί τους? Είχα σήμερα επικοινωνία με όλο τον κόσμο. Πολλοί, πάρα πολλοί μας έγραψαν μηνύματα, πήραν τηλέφωνο, emails, για να δουν πώς είμαστε, να δουν πώς, επειδή άκουσαν όλοι ότι έγινε κοντά στην εκκλησία μας. Και ο κόσμος έχει ανησυχία. Φοβάται, δηλαδή θέλει ένα καλό λόγο. Δεν κινδύνεψε κάποιος Έλληνας πάντως, δεν βρέθηκε κάποιος εκεί κοντά στο περιστατικό? Βρέθηκαν κάποιοι στο κέντρο εκείνη την ώρα. Έχουμε και εστιατόρια που είναι κοντά στην περιοχή. Μιλήσαμε με τους ανθρώπους, η αστυνομία αμέσως τους προστάτευσε, τους κράτησε την ώρα της επεμβάσεως μέσα. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο κινδύνευσαν. Αλλά η παρέμβαση της αστυνομίας ήταν πραγματικά άμεση. Λοιπόν, επειδή είστε δύο άνθρωποι που και οι δύο έχετε ρίζες από την Κρήτη, θέλω πριν κλείσουμε να στείλετε ο καθένας το δικό του μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Αντωνακάκη, θα ξεκινήσω με εσάς. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη μας, που μας λείπει, σε όλους τους κρητικούς. Υγεία πάνω απ' όλα. Να περάσει και αυτή η καραντίνα, αυτό που περνάμε είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε παγκοσμίως. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο και ψυχραιμία. Σεβασμιότατε. Και εγώ θα ήθελα να στείλω την αγάπη μου, τους θερμούς μου χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη. Είναι γεγονός ότι ο κρητικός όπου και αν βρεθεί δεν λησμονά την Κρήτη, την φέρνει στην καρδιά του. Όπου και αν συναντήσει κρητικό, χαίρεται και θεωρεί ότι συναντά ένα μέρος της πατρίδας, και χαιρόμαστε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να προστατεύει ο Θεός όλους, να μας βοηθήσει και αυτή την περίοδο της πανδημίας να την ξεπεράσουμε με πίστη στο Θεό, με ελπίδα, με αλληλεγγύη και προστατεύοντας ο ένας τον άλλο. Σας ευχόμαστε να είστε πραγματικά καλά, να έχετε υγεία και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.